Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα γενικό άνοιγμα για την αγάπη. Θα δούμε παρελθόν, παρόν, μέλλον. Και το διάβασμα αυτό θα είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή δεν θα έχουμε προκαθορισμένες θέσεις, απλά θα ανοίξουμε κάρτες και θα μας πούνε την ιστορία με τη διαδοχική σειρά. Συγκεντρωθείτε εδώ στην τράπουλα, σκεφτείτε αυτά που θέλετε να δείτε, αυτά που θέλετε να ακούσετε, να πάρετε απαντήσεις για αυτό που σας προβληματίζει. Και να πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε τις κάρτες μας αφού ανακατέψουμε και κόψουμε. Άρα ανακατεύουμε καλά και σκεφτόμαστε αυτό που μας απασχολεί. Για τα ερωτικά, να ακούσει το πρόσωπο που χρειάζεται αυτό που ακούς. Πάμε. Θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα για να δούμε τις θέσεις κάρτες. Μία, δύο, τρεις φορές. Πάμε να κόψουμε με αριστερό χέρι, το χέρι της καρδιάς, τρεις φορές. Παίρνουμε το μεσαίο και το βάζουμε όπου νιώθουμε ότι πρέπει να πάνε. Λοιπόν, ανοίγουμε πρώτη κάρτα, ξεκινάμε με το παρελθόν. Πύργος, πρώτη κάρτα στο παρελθόν. Εδώ βλέπουμε μία κατάσταση που εμείς νομίζαμε ότι πήγαινε τέλεια στην αγάπη. Δεν βλέπαμε την πραγματική κατάσταση και ξαφνικά όμως ήρθε και μας χτύπησε ένας κεραυνός και διέλυσε ό,τι είχε χτιστεί μέχρι τώρα. Άρα στο παρελθόν έχουμε μία κατάσταση στην αγάπη όπου είχατε χτίσει κάτι με κάποιο πρόσωπο και από το πουθενά σας ήρθε κεραυνός και άρχισε να το διαλύει. Αυτό ήταν πολύ ξαφνικό, δεν το περιμένατε και σίγουρα αυτό κλώνησε δραματικά τη σχέση. Θα δούμε και την επόμενη κάρτα. Τι να πω, πύργος, παιδιά εδώ, με το 10 σπαθί. Δεν φαίνεται πολύ καλά, το 10 σπαθί εδώ μας δείχνει ένα τέλος. Άρα, από το πουθενά, μια κατάσταση τέλειωσε. Ή αν δεν τέλειωσε, εσείς νιώσατε ότι εδώ... Δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι ένα άτομο το οποίο το έχουν μαχαιρώσει πισόπλατα και βρίσκεται κάτω στο πάτωμα. Άρα από το πουθενά σας ήρθαν όχι απλά πισόπλατη μαχαιριά, πισόπλατες μαχαιριές στο παρελθόν. Και είτε τελείωσε αυτή η κατάσταση, είτε εσείς ήσασταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί δεν το περιμένετε αυτό. Και ξαφνικά από το πουθενά ήρθε... πισόπλατη μαχαιριά, μεγάλη όμως, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δεν τελείωσε αυτή η κατάσταση, δεν τελείωσε, αναζωογονήθηκε από τις τάχτες στο παρελθόν, ξανααναζωογονήθηκε. Άρα το πρόσωπο αυτό, ό,τι και να σας έκανε, όσο ξαφνικό και να ήταν, όσο προδομένος και προδομένη και να νιώθατε, ξαναγύρισε ή δεν έφυγε ποτέ ή αν έφυγε ξαναγύρισε μετανιωμένο και σας πρόσφερε μια καινούργια κούπα αγάπης, τον Άσο κούπα εδώ, και από ό,τι φαίνεται τη δεχτήκατε. Για να δούμε. Ναι, τη δεχτήκατε. 6 σπαθί εδώ. Θέλατε να αφήσετε τα προβλήματα πίσω, να αφήσετε τα νερά με τη φουρτούνα πίσω και να πάτε προς γαλήνια νερά. Άρα αυτό σημαίνει ότι βρήκατε τη δύναμη. Από τα 10 σπαθιά πήγατε στα 6 σπαθιά. Η διαφορά είναι 4 σπαθιά. Τα 4 σπαθιά τι είναι? Ότι θέλετε να αναρρώσετε, το σκεφτήκατε, θέλετε να αφήσετε την κατάσταση πίσω. Και όντως είπατε ξανά, προχωράμε μαζί, να αφήσουμε τα παλιά πίσω για να χτίσουμε κάτι καινούριο.
στην αγάπη παρά αυτό που περάσατε, γιατί αυτό που περάσατε ήταν πάρα πολύ δύσκολο και οδυνηρό για εσάς. Αλλά θέλατε, ναι, τα προβλήματα να δεύσετε πίσω. Και όντως αυτό δείξατε μεγάλη δύναμη ψυχής, αλλά μιλάμε για δύναμη ψυχής, όχι αστεία εδώ πέρα, γιατί είστε αποφασισμένοι να μην αφήσετε τους φόβους σας να χαλάσουν τη σχέση που είχατε. Και εδώ θέλατε τόσο πολύ το άλλο πρόσωπο, που κάνατε τα πάντα. Αφήσατε όλα αυτά τα άσχημα πίσω και δείξατε σθένος για το νέο ξεκίνημα εδώ πέρα. Άρα, μετά από μια μεγάλη, ένα ξαφνικό μπαμ, πολύ άσχημο μπαμ, ήρθανε καινούργια ξεκινήματα με αυτό το πρόσωπο. Ακόμα μπορεί να κάνετε και νέες συζητήσεις για να κάνετε τύπου σαν οικογένεια, ή να πάτε σπίτι, να ανοίξετε μαζί σπίτι, κάτι καινούριο, ένα καινούριο δυνατό ξεκίνημα μαζί. Αν δεν ήταν αυτό, για κάποιους από εσάς, κοντά σε εκείνη την εποχή που έγινε όλο αυτό, είχατε και κάποια ίσως προσφορά χρημάτων από κάπου, κάποια θέση στη δουλειά, κάτι άλλαξε πάντως στη ζωή σας μετά από αυτό, προς το καλό. Και πιθανώς και στα οικονομικά ή στη δουλειά κάποια προσφορά μεγάλη ήρθε και βοήθησε και αυτό. Για άλλους, αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, απλά είπατε ότι θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, πιο προχωρημένο όμως από αυτό που είχατε στην αρχή. Έχουμε και την ενέργεια του Λέων εδώ. Κάποιοι υπογράψατε κάποια συμβόλαια, είτε μπορεί να είναι αυτά για δουλειά, είτε να είναι και στα περιουσιακά ακόμα, για κάποια ακίνητα πιθανώς, βλέπω εδώ. Και γενικότερα για το καινούριο ξεκίνημα που κάνατε με το πρόσωπο αυτό, ξεκαθαρίσατε τη θέση σας, ξεκαθαρίσατε τι είσαστε διατεθειμένοι να δεχτείτε και τι όχι με τον ακόλουθο σπαθί. Και είπατε ότι δεν πρόκειται να υπομείνετε ξανά τέτοια πράγματα, αυτά που βιώσατε. Αν θέλετε να είστε μαζί, το καινούριο ξεκίνημα ναι θα είναι, αλλά θα είναι με τους δικούς σας όρους. Άρα, αλλά για να βγαίνει ο ακόλουθος σπαθής, σημαίνει ότι και πάλι και μετά από αυτό το που αφήσατε πίσω σας και προσπαθήσατε να αναρρώσετε και το κάνατε και περνάγατε καλά μετά και πάλι για κάποιο διάστημα, κάποια έτσι μικροσυνεφάκια υπήρχαν στην ατμόσφαιρα, όπως βλέπετε, τα σύννεφα εδώ πέρα. Τα σύννεφα τι δείχνουν, ότι κάτι αισθάνεσαι, κάτι βλέπει, αλλά δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα τι είναι αυτό, όμως κάτι βλέπεις ότι κάποια συννεφάκια υπάρχουν και είπατε, κανόνισε, γιατί αυτή τη φορά δεν πρόκειται να δεχτώ τέτοια πράγματα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στο παρόν. Στο παρόν έχουμε πάλι μια κατάσταση του κλέφτη. Πηγαίνει, φεύγει, έρχεται, πηγαίνει, έρχεται, φεύγει. Εδώ, άρα έχουμε ένα πρόσωπο που πάλι έχει αρχίσει να κάνει τα δικά του και πάει, το τρώει το παπουδάκι εδώ για να ξαναφάτε δεύτερο πύργο, γιατί σου βγαίνει κάτω από τον πύργο κάποια ύποπτη συμπεριφορά. Γι' αυτό εσύ εδώ στο παρελθόν έχεις ξεκινήσει να βλέπεις σύννεφα, γιατί όντως αυτό το πρόσωπο εδώ με το 7 σπαθί είναι ο πονηρός, πονηρή, το πρόσωπο αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορεί να κάνει πράγματα και να μην το πιάνουν. Έχει υψηλή αυτοπεποίθηση στον εαυτό του και εγωιστικό σίγουρα το πρόσωπο αυτό, γιατί θεωρεί ότι ό,τι και να κάνει θα μπορεί να παίρνει αυτό που θέλει. Δηλαδή, ενώ γύρισε πίσω πριν, και πάλι δεν φαίνεται να, και κάνατε ένα καινούριο ξεκίνημα που ήταν πολύ ωραίο, δεν βλέπετε, δεν φαίνεται να έχει πάρει το μάθημά του εδώ.
και φαίνεται μια γυναίκα δίπλα του. Τώρα αν είστε άντρας, βάλτε το ανάποδο. Εδώ. Εδώ φαίνεται σαν να πηγαίνω έρχεται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Παρόλα αυτά, εσείς είστε το αστέρι του, εσείς. Ζώδια που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι υδροχόος και λέων. Και γενικά ζώδια φωτιάς. Κρυός λέων τοξότης. Αλλά υπάρχει μια κατάσταση εδώ πέρα, κάποιος πηγαίνει σαν το κλέφτη, μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, λέει ψέματα, προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του. Αλλά είσαστε και τα αστέρι του. Ναι. Εσείς τώρα βλέπετε ότι η κατάστασή σας δεν προχωράει όπως θα θέλατε να προχωρήσει, δηλαδή βλέπετε πολύ αργή πρόοδο, πολύ αργή πρόοδο. Εσείς θέλετε να κάνει το πρόσωπο πράγματα τα οποία δεν κάνει, περιμένετε, υπάρχει καθυστέρηση, αυτό εσάς σας προβληματίζει. Παρόλα αυτά όμως κάνει και κάποια πράγματα, δηλαδή δεν έχει χαθεί αυτό το πρόσωπο, υπάρχει κάπως με κάποιο τρόπο στη ζωή σας. Σαν τον κλέφτη, ναι, αλλά υπάρχει στη ζωή σας. Το πρόσωπο αυτό έχει θέματα. Έχει τα θέματα του, εξαρτήσεις εδώ πέρα βλέπω. Τώρα αυτές οι εξαρτήσεις μπορεί να είναι με αλκοόλ, με κάτι άλλο παρεμφερές με το αλκοόλ. Ακόμα μπορεί να είναι θυσμένο και με την πράξη την σίγμα έψιλον και από τι ξεκινάει το ξύλο. Αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι θυσμένο με αυτό. Γενικά βλέπουμε εδώ ότι έχει θέματα και περνάει δύσκολα και εσείς περνάτε ακόμα πιο δύσκολα με αυτά που σας κάνει. Γιατί εσείς θέλετε να είναι μόνο με εσάς. Αλλά το πρόσωπο αυτό δεν είναι μόνο με εσάς αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο παρελθόν, μετά από εκείνο το μπαμ, είχε γυρίσει και ήταν πολύ καλό. Είχατε πάει να αφήσετε προβλήματα πίσω. Τώρα όμως, αυτό το πρόσωπο έχει θέματα και έτσι σας δημιουργεί και εσάς θέματα. Για εσάς είναι μεγάλο το φορτίο και αυτό περνάει με δικό του φορτίο, αλλά εσείς τίφτατε κιόλας. Μεγάλο το φορτίο εδώ πέρα. Βλέπετε κάπου στο βάθος φως του τούνελ, αλλά τι να το κάνετε με τόσα βάρη και τόσες δοκιμασίες που περνάτε. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι εδώ πέρα κάποια μεγάλη νίκη πετύχατε. Γιατί την πετύχατε αυτή τη νίκη, γιατί ό,τι και να σας κάνει, δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό, εγώ σας διαβάζω τι βλέπω, αλλά γιατί πετύχατε τη νίκη, γιατί ό,τι και να σας κάνει αυτό το πρόσωπο δεν το έχετε εγκαταλείψει. Το πρόσωπο αυτό ξέρει ότι είσαστε εκεί, γι' αυτό. Ό,τι και να σας κάνει, δεν συζητάμε αν είναι σωστό. Και το εκτιμάει αυτό. Περνάει και αυτό δύσκολα, έχει τα θέματά του. Ό,τι εθισμό και αν έχει, ό,τι κακή συμπεριφορά, τοξικότητα, αυτή είναι γιατί και αυτό έχει περάσει δύσκολα ή περνάει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς πρέπει να τα τραβάτε αυτά. Τι φταίτε εσείς αυτό. Όμως, ανταμείβεστε για το πείσμα σας, την υπομονή σας, το σθένο σας, όπως είχατε δείξει και στο παρελθόν, σθένος βράχι εκεί με τη δύναμη, έτσι δείχνεται δύναμη και με το 10 των ράβδων. Το πρόσωπο αυτό κρατάει μυστικά και πρόκειται να κρατάει μυστικά στο μέλλον με την αρχιέρεια εδώ. Επίσης, αν κάτι σας λέει η διέστησή σας τώρα στο μέλλον, να την ακούσετε. Η αρχιέρεια σου λέει να την ακούσεις, γιατί υπάρχουν κάποια μυστικά τα οποία εσύ δεν ξέρεις. Και
το μέσα σου, η διέστησή σου σου μιλάει και σου φωνάζει γιατί θες να πάρεις τις απαντήσεις που σου αρμόζουν. Ναι, είσαι το αστέρι του. Ναι, το πρόσωπο αυτό χρειάζεται θεραπεία και εσύ είσαι η θεραπεία του εδώ με τα αστέρι, αλλά τι να το κάνεις που δίπλα σου έχεις και ένα άλλο πρόσωπο να διεκδικεί. Επίσης, παρόλα αυτά με το πρόσωπο εκείνο φαίνεται ότι είναι, δεν είναι κάτι βαθιά, δεν είναι αισθηματικό, δεν είναι κάτι που να πεις ότι είμαι ερωτευμένος, το αγαπάω, δεν μπορώ να ζω σε αυτό το πρόσωπο. Όμως, παρόλα αυτά, του αρέσει, της αρέσει άλλο πρόσωπο και προς το παρόν δεν φαίνεται να το αφήνει. Δεν φαίνεται να το αφήνει. Προς το παρόν βλέπω στο μέλλον, μέχρι εδώ που έχουμε ανοίξει, ο χρόνος και η ενέργεια του προσώπου που σας ενδιαφέρει να ισομοιράζεται μεταξύ εσάς και με το άλλο πρόσωπο. Εσάς αυτό τρυπάει το κεφάλι σας, όση αγάπη και να έχετε, όσο υπομονή, όσο σθένος και να έχετε, έχει αρχίσει να παίζει παιχνίδια με το μυαλό σας, σοβαρά παιχνίδια αυτή η κατάσταση. Γιατί έχετε ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορείτε να τον νικήσετε, δεν μπορείτε να δει ό,τι και να κάνει, θα τα φέρει έτσι εδώ με το 7 το σπαθί, που θα ξεγλιστρήσει, δηλαδή πάντα θα βγαίνει κάπως από πάνω, μπορεί το ερτέξιμο να το ρίχνει σε εσάς εδώ, αλλά έχετε έναν αγώνα άνισο και άδικο, θα έλεγα εγώ εδώ. Παρ' όλα αυτά, εσείς ξαφνικά σας πιάνει εδώ πέρα, τα παίρνετε ξαφνικά με τον υπότι σπαθί και βλέπω τώρα στο μέλλον ότι θα κάνετε ένα τρελό ξεκαθάρισμα με τα μπούνια, θα μπείτε, γιατί δεν μπορείτε άλλο, εδώ να υπερασπίζεστε αυτό που έχετε χτίσει μαζί, το οποίο έχει διαλυθεί, μετά ξαναέφτιαξε, τώρα είναι σε μια κατάσταση κάπως φλού, παρόλα αυτά υπάρχει. Έχετε βαρεθεί και κουραστεί ψυχολογικά με το να προσπαθείτε συνέχεια να είσαστε σε αμυντική στάση, δηλαδή να περιμένετε συνέχεια τι θα σου κάνει άλλο αυτό το πρόσωπο. Όμως εδώ τι έχουμε. Έχουμε τον τροχό της τύχης στο μέλλον και κοίταξε εδώ πώς μοιάζουν αυτά εδώ. Ο άσος πεντάκτηνο έχει έρθει πάνω από τον τροχό της τύχης. Αυτό σημαίνει το μήνυμα εδώ ότι ξαφνικά έχουμε αλλαγή των καταστάσεων. Η τύχη σου χτυπάει την πόρτα επιτέλους. Στη χτυπάει εκεί που όλα φαινόντουσαν μάταια και άσκοπα. Εσύ σου είπα μπαίνεις με τα μπούνια εδώ με τον υπότι σπαθί για να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Και εδώ θα πεις, από ό,τι βλέπω, ότι κοίταξε να δεις, θα πεις, η κατάσταση δεν προχωράει όπως θέλω, με έχει συνέχεια στο περίμενε με τον υπότι πεντάκτηνο, εγώ πρόκειται να φύγω με το 6 σπαθί. Και μετά από αυτό, ξαφνικά βλέπουμε τον τροχό της τύχης. Ξαφνικά, εκεί που είχατε κάποιες δύσκολες κάρτες, εκεί που έλεγες θα ζήσεις με το μυστικό, και έχεις τον τροχό να σου χτυπάει την πόρτα, αλλαγή πεπλωμένου, αλλαγή της κατάστασης, ξαφνική τύχη εκεί που δεν το περιμένεις. Παρόλα αυτά, εδώ βλέπουμε να πληγώνεσαι. Οπότε, θέλει προσοχή, προσοχή, γιατί αυτή η κατάσταση πάει πάνω κάτω, τη μία φαίνεται ότι θα φτιάξει, την άλλη ξαναχτυπάει, την άλλη φαίνεται ότι θα φτιάξει. Εδώ ο τροχός της τύχης σου λέει ότι για εσένα πρέπει να φύγεις, να αφήσεις την κατάσταση πίσω και να αλλάξεις τελείως κατάσταση, γιατί κινδυνεύεις να πληγωθείς άσχημα.
Και έχεις ξαναπεράσει κάπως τέτοιες καταστάσεις εδώ στο παρελθόν με το 10 σπαθί. Αλλά τώρα, επειδή έχεις επουλώσει από αυτό, η καρδιά σου κινδυνεύει να σπάσει. Πρόσεξε. Ο τροχός της τύχης σου λέει να φύγεις για ένα νέο ξεκίνημα με αυτή την κάρτα που βλέπω εδώ στο τέλος. Μην πιστεύεις ό,τι και να σου λέει, το πρόσωπο αυτό δεν είναι, δεν τα εννοεί. Έχει προβλήματα ψυχολογικά, τα οποία δεν φαίνεται να πηγαίνει και να μπορεί να λύσει. Και στο τέλος θα τρελάνε και σένα. Όχι. Οπότε, άσε αυτή την κατάσταση, πάμε για άλλα, να ησυχάσεις και στο μυαλό σου, έχεις περάσει πολλά, δεν αξίζει κάτι τέτοιο, χαιρέτα μου τον πλάτανο, πες του, αντεγιά και... ναι. Όχι, πρέπει να φύγεις εδώ. Πρέπει να φύγεις. Και αν φύγεις, πας προς ένα πρόσωπο της γης. Άρα, πρόσωπο της γης, ζώδια, Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, εδώ, φύγε, κάνε το διάλειμμα από αυτή τη σχέση, φύγε, φύγε. Φύγε, δηλαδή, και να συνεχίσεις να είσαι μακριά από αυτό το πρόσωπο, να πας προς σε άλλη κατεύθυνση, εδώ με τον Ερημίτη, το πρόσωπο μπορεί να είναι και Παρθένος, που το καινούριο, και θα είναι η ευχή σου. Αυτό εδώ με το 9 κούπα. Αυτό το πρόσωπο, το καινούριο, μπορεί να σου δώσει ό,τι εύχεσαι, ό,τι ευχόσουν όλα αυτά τα χρόνια, να σου δώσει το πρόσωπο που είσαι και σε ενδιαφέρει. Θα σου δώσει αυτό το πρόσωπο στα ζώδια της γης, με αυξημένη πιθανότητα να είναι Παρθένος. Αλλά γενικά Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Αυτά είχα σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε μαζί στο επόμενο, να είσαι υπέροχα και να αφήσεις αυτό το πρόσωπο για το δικό σου το καλό, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει. Και θα τα πούμε μαζί σε επόμενο βίντεο. Σε φιλώ. Γεια σου.